Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν ευτυχώς ακόμη άνθρωποι οι οποίοι υπενθυμίζουν μερικά αναγκαία ζητήματα και πολύ περισσότερο που φτάνουμε στην 28 Οκτωβρίου. Έτσι ο πρέσβης επιτιμεί, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, λέει καλώς να ορίσει ο κύριος Σόλτς, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι ασχολούνται με τη μερίσια διάταξη των διμερών συζητήσεων του Σόλτς με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και πουθενά μα πουθενά δεν αναφέρεται ότι οι συζητήσεις θα περιλάβουν και το θέμα των γερμανικών χρεών προς την Ελλάδα από τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Καλημέρα κύριε Χρυσανθόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, επειδή οι μέρες που έρχεται δεν είναι έξω από τη συμβολοποίησή τους, ο Γερμανός... Έτσι είχε έρθει και πέρυσι η κυρία Μέρκελ. Μάλιστα. Παραμονές 28 Οκτωβρίου. Απορώ γιατί τους δεχόμαστε τέτοιες μέρες. Ναι, εντάξει, εγώ θα πω ότι είναι μια άλλη Γερμανία, αλλά εσείς θέτετε ένα θέμα κέριο, υπενθυμίζετε ένα διαχρονικό θέμα, ότι εντάξει, στην ημερήσια διάταξη και στις διμερείς επαφές να συζητηθούν μια σειρά ζητήματα, να συζητηθεί και η στάση της Τουρκίας, αλλά υπάρχει και μια οφειλή εδώ. Ναι, μια πάρα πολύ μεγάλη οφειλή, η οποία ουσιαστικά αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο είναι για τις σφαγές των 171.000 αμάχων Ελλήνων σε εκτελέσεις και καθαριστικές επιχειρήσεις, τους θανάτους 300.000 Ελλήνων από την πείνα, τα 1.170 χωριά και πόλεις που καταστράφηκαν. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων αποφάνθηκε το 2016 ότι η Γερμανία χρωστάει στους συγγενείς των θυμάτων 107 δις ευρώ συντόκους. Αυτό είναι η πρώτη. Το δεύτερο ήταν η καταστροφή των υποδομών της χώρας μας. Φεύγοντας οι Γερμανοί κατέστρεψαν τα πάντα, ακόμα και το διόρυγα της Κορίνθου, ρίξανε μέσα τρένα και όλα αυτά για να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τέλος πάντων, η διάσκεψη ειρήνης των Παρισίων το 1946 υποχρέωσε τη Γερμανία να καταβάλει 7,1 δις δολάρια ΗΠΑ σε τιμές 1938. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 108 δις ευρώ σήμερα χωρίς στόχους. Το τρίτο και το πιο εύκολο που τα ικανοποιηθεί ήταν το 1946 η Ελλάδα παρέδωσε στη Γερμανία πίνακα με 8.500 αρχαιολογικούς θησαυρούς και 460 πίνακες που είχαν κλαπεί από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Αυτά ουδέποτε επιστράφησαν. Μισό λεπτό. 8.500 αρχαιολογικοί θησαυροί και 460 πίνακες. Πολλά από αυτά είναι και από την Κρήτη, πρέπει να το πω αυτό, ναι. Κλεμμένα, ναι. Κύριε πρέσβη. Ναι, αυτά ουδέποτε επιστράφησαν. Και το τελευταίο ήταν το κατοχικό δάνειο που επέβαλε η Γερμανία στην Ελλάδα το 1941 και που αργότερα μετετράπησε κανονικό δάνειο, μάλιστα η χιτλερική κυβέρνηση πλήρωσε δύο δόσεις. Οπότε το ποσό που οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα ανέρχεται από 100 μέχρι 500 δις ευρώ ανάλογα με τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται. Αλλά το θέμα δεν είναι τόσο πολύ αυτό, όσο είναι ότι η Γερμανία αρνείται καν να συζητήσει το θέμα, λέγοντας ότι με τη συμφωνία 4-2 που έγινε όταν έγινε η επανένωση των Γερμανιών, έχει κλείσει το θέμα. Το ίδιο απάντησαν τις προάλλες και στους Πολωνούς. Που ζήτησαν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για μια τεράστια οφειλή που έχει η Γερμανία προς την Πολωνία που φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αρνούνται. Και εδώ αναρωτιέται κάποιος, γιατί δεν πηγαίνουμε με την Πολωνία. Όχι, επειδή ο καθένας έχει διαφορετικά θέματα, αλλά να ασκηθεί πίεση για να δεχθούν οι Γερμανοί να αρχίσουν τις συζητήσεις για το θέμα αυτό. Αυτό είναι. Δεν δέχονται ούτε καν να αρχίσουν τις συζητήσεις για το θέμα αυτό. Απορρίπτουν τουλάχιστον με τις δύο τελευταίες ρηματικές διακοινώσεις οποιαδήποτε οφειλή. Το θέμα έχει κλείσει. Ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι, μας ναι, το λένε. Θέμα έχει κλείσει. Μάλιστα. Το ζήτημα, κύριε πρέσβη, είναι εμείς το θέτουμε επιτακτικά. Όχι όσο θα έπρεπε. Έχουμε κάνει ορισμένες ρηματικές διακοινώσεις. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης σε κάτι διμερείς επαφές που είχε στο Βερολίνο πρόσφατα ανακοίνωσε ότι έγινε κάποια συζήτηση γι' αυτό και ήταν πρώτη φορά που
πραγματικά έγινε κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι έγινε κάποια συζήτηση. Τώρα τι είδος συζήτηση δεν ξέρω, αλλά δεν προχωράει καθόλου το θέμα. Δεν προχωράει καθόλου το θέμα και δηλαδή πληρώνουμε εμείς τους Γερμανούς στα πλαίσια των μνημονιακών υποχρεώσεων τη στιγμή που μας οφείλουν πάρα πολλά χρήματα οι Γερμανοί από τις επανορθώσεις και από τους πολέμους και τις ζημιές που κάνανε. Άρα κατά τη γνώμη σας αυτό θα έπρεπε να είναι ένα θέμα υψηλά στην ατζέντα ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης που κυβερνά τη χώρα. Σωστά. Βέβαια, βέβαια, σωστά, διότι εδώ διάβασα ένα θέμα στην ατζέντα που ήταν για αγορά εξοπλισμών από τους Γερμανούς, 2 κάτι δις που φαίνεται ευρώ ήταν που είδα. Δηλαδή θα συνεχίζουμε να τους πληρώνουμε τη στιγμή που μας χρωστάνε τόσα δισεκατομμύρια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, και σαφώς πρέπει να είναι από τα πρώτα θέματα που να θέτουμε στους Γερμανούς. Και τα άλλα, τα ελληνοτουρκικά, επενδύσεις που μόνο τους Γερμανούς ωφελούν ουσιαστικά είναι αυτό που συζητάμε. Αλλά αυτό το θέμα, δηλαδή πρέπει οι ψυχές των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και δολοφονήθηκαν στο δεύτερο παγκόσμιο στη διάρκεια της κατοχής να ησυχάσουν επιτέλους. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα ακόμα. Κύριε Πρέσβη, θέτεται και το θέμα των υποδομών και επειδή υπάρχουν νεότερες γενιές πια που ενδεχομένως να ακούνε ή να πέσει υπόψη τους αυτό το ηχητικό, θέλω να εξηγήσετε γιατί η καταστροφή των στρατηγικών υποδομών της χώρας, είτε πρωτογενή, είτε δευτερογενή, όπως τα λέμε σήμερα, είτε τριτογενή τομέα, πήγε τη χώρα, χωρίς υπερβολή, 50 χρόνια πίσω. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αντίληπτο. Την εποχή που οι άλλοι ξεκινάγαν από το σύν 1, εσύ πήγαινες από το μείον 10. Yeah, και στείλαμε όλους τους εργάτες μας στη Γερμανία για να τους βοηθήσουμε μετά να συνέλθουν από τη δική του ήττα και από τις δικές του καταστροφές. Τέλος πάντων αυτό. Ναι, αλλά οι υποδομές ήταν τραγικό. Δηλαδή κατεστράφηκαν οι σιδηρόδρομοι, τα δίκτυα των σιδηροδρόμων. Κατεστράφηκε όλη η αγροτική παραγωγή της χώρας. Δηλαδή δεν έμεινε τίποτα όρθιο φεύγοντας όταν έφυγαν οι Γερμανοί. Γι' αυτό και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου οι Έλληνες συνέχιζαν να υποφέρουν από τις καταστροφές που είχαν κάνει οι Γερμανοί. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα για σας έχει περαιτέρω σημασία η επιλογή άφιξης 26-27 Οκτωβρίου του Γερμανού Καγκελαρίου? Έρχεται να μας δείξει ότι εντάξει, μπήκατε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κερδίσατε και τώρα ξεκινάμε μία νέα φάση της ιστορίας μας. Μάλιστα. Αυτό θέλει το μήνυμα. Δηλαδή και η Μέρκελ τα ίδια έλεγε περίπου πέρυσι. Και δεν θυμάμαι πέρυσι να είχαμε αναφερθεί στις επανορθώσεις των δύο παγκοσμίων πολέμων. Βεβαίως το International Hellenic Association είχε στείλει μια επιστολή στο κύριο Δένδια όπου του είχε ζητήσει, του είχε θέσει το θέμα αυτό και ότι έπρεπε να τεθεί. Πήραμε μια απάντηση από το γραφείο του κύριου Δένδια, το οποίο μας διαβεβαίωσε ότι σε κάθε ευκαιρία που δίνεται το θέμα τίθεται ως εκεί. Ναι. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω, δράτω με της ευκαιρίας, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και δει πάμε σε μία σύνοδο στο Λονδίνο για τη Λιβύη όπου πάλι απουσιάζει η Ελλάδα? Ναι, είναι το ίδιο θέμα που έγινε και την τελευταία φορά. Πάλι δεν μας καλέσανε, δεν επιμείναμε. Γίνανε και διάφορα λάθη χειρισμού της ιστορίας αυτής με την ανάκληση του κυρίου Κοτροκόη που είναι ο πρέσβης μας στη Λιβύη, ο οποίος μόλις έφτασε τον ανακαλέσανε για να δείξουν την δυσαρέσκειά τους. Και αυτός είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, ο οποίος μπορεί να παίξει ένα κέριο ρόλο αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο παρατάξεων που αντιμάχονται στη Λιβύη, προς όφελος της Ελλάδος δηλαδή.
Και, είναι, και θεωρώ λάθος ότι τον ανεκάλεσαν, δηλαδή ανεκάλεσαν ένα πρέσβη ο οποίος δεν ήταν πρέσβης, γιατί δεν είχε δώσει τα, τα διαπιστευτήριά του. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό αμέσως, να το στείλουν, να δώσει τα διαπιστευτήριά του και να αρχίζει ο άνθρωπος να λειτουργεί προς όφελος της Ελλάδος. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αλήθεια, κύριε πρέσβη? Τι να σας πω, εκεί πέρα συνεχίζονται, δηλαδή εγώ ενοχλήθηκα να σας πω την αλήθεια με μία δήλωση που έκανε ο Υφυπουργός Παιδείας προχθές σχετικά με τις κυρώσεις. Μιλώντας σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό είπε ότι δεν η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι το παράνομο για να, δικαιολογηθούν οι κυρώσεις. Δηλαδή δεν μπορούσα, δεν το πίστεψα όταν το άκουσα. Το άκουσα, το είπε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και ξεχνάμε τις καθημερινές παραβιάσεις του εναρίου χώρου. Όλες αυτές οι παρανομίες που γίνονται καθημερινώς από την Ελλάδα, δηλαδή τις έχουμε συνηθίσει και τις δίνουμε μια νομιμότητα. Ήταν μια πολύ ατυχής δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας. Κατά τα άλλα είμαστε εκεί που είμαστε, δηλαδή προσπαθούν γίνονται προσπάθειες να γίνουν συνομιλίες, οι οποίες συνομιλίες δεν έχουν κανένα λόγο να γίνουν αυτή τη στιγμή. Υπενθυμίζω αυτά που είπε και ο κύριος Αϊφαντής στην εκπομπή σας πριν από ένα μήνα, δηλαδή πως οι διάφοροι υπουργοί για να αποφύγουν οι κρίσεις πάνε και παρακαλούν να έχουν κάποια διμερή επαφή με τους Τούρκους συναδέλφους τους για να μπορούν να καλμάρουν κάπως την κατάσταση και να μην οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο. Και αυτό, δηλαδή, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν τις παραβιάσεις καθημερινώς και εμείς συνεχίζουμε να διαμαρτυρόμαστε και θα πάει έτσι μέχρι ότου κάποια στιγμή ξεχυλήσουν τα πράγματα από τουρκικής πλευράς. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω αν όλο αυτό το κλίμα, είπατε, μου γεννά έτσι ερωτηματικά, για παράδειγμα η στάση του Υφυπουργού Παιδείας. Δεν σας γεννά περισσότερο ερωτηματικά, και είναι μπηχτή ευθέως η ερώτηση, κύριε πρέσβη, όταν η Τουρκία ασκεί απόλυτο έλεγχο στη διεθνή ναυσιπλοεία στα στενά και δεν κουνιέται φύλο πουθενά, και όταν αντιστοίχως τίθεται θέμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας έως τα 12 ναυτικά μίλια, Έλληνες ακαδημαϊκοί και άλλοτε και με θέσεις κλειδιά στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ο κύριος Ροζάκης, λένε ότι στο Αιγαίο, εάν συμβεί αυτό, θα δημιουργήσουμε θέματα στη διεθνή ναυσιπλοεία. Πώς γίνεται δηλαδή για την Τουρκία να μην γίνεται καμία κουβέντα για το διεθνές στάτους των στενών και να ασκεί πλήρη έλεγχο, απόλυτο έλεγχο στη διεθνή ναυσιπλοεία στα στενά, αλλά όταν είναι να μιλήσουμε για το δικό μας δικαίωμα, να λέμε ότι θα δημιουργήσουμε θέματα στη διεθνή ναυσιπλοεία? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Δεν ξέρω, ο εχθρός είναι μέσα, είπαμε. Εμείς δημιουργούμε τα θέματα αυτά. Και επίσης κανείς δεν έχει διαμαρτυρηθεί για την αύξηση τη μεγάλη που έγινε στα τέλη διέλευσης του Βοσπόρου και των στενών, τα οποία αυξήθηκαν κατά 400%. Μάλιστα. Είπε κανείς τίποτα, κανείς δεν είπε τίποτα. Μάλιστα. Εάν εμείς είχαμε τα στενά και κάναμε κάτι τέτοιο, θα είχε χαλάσει ο κόσμος. Θα κλείσω με δύο ερωτήματα ακροατών προς εσάς. Το αρχικό θέμα, το θέμα της διεκδίκησης διατύπωσης εκ νέου των απαιτήσεων από τη Γερμανία. Λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος: κύριε πρέσβη, θα σας πούνε ότι τώρα δεν είναι ώρα. Τώρα έχουμε πράσινη ώρα. Εγώ πάντως δεν είμαι σίγουρος, λέει, ποιος δεν ασχολείται με το γερμανικό χρέος, η Γερμανία ή οι ελληνόφωνες κυβερνήσεις. Το γιατί είναι εμφανές. Και ο φίλος ο Νικόλας: πιστεύει ειλικρινά ο κύριος πρέσβης πως ο πρωθυπουργός και γενικότερα το πολιτικό σύστημα μπορεί να απαιτήσει από τους Γερμανούς οτιδήποτε? Απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση, η κυβέρνηση όχι, αλλά ο ελληνικός λαός μπορεί. Ως προς την πρώτη ερώτηση, που δεν είναι ώρα τώρα, έχουν περάσει 80 χρόνια. 80 χρόνια ήρθε η ώρα, ανεξαρτήτως το τι συμβαίνει στα διεθνή θέματα. Μετά από 80 χρόνια δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα να θέσουμε το θέμα.
Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ήταν καλά, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, που υπενθυμίζει, είναι από τους ανθρώπους που επιμένει και υπενθυμίζει τη μεγάλη οφειλή